Είναι ίσως η τέταρτη ή η πέμπτη φορά τα τελευταία 10 χρόνια που συζητάμε ένα αθλητικό νομοσχέδιο. Αυτή τη φορά ήρθε με αφορμή την κύρωση μίας σύμβασης. Και λέω με αφορμή γιατί το νομοσχέδιο δεν περιορίζεται μόνο στα θέματα που καλύπτει η σύμβαση, αλλά επεκτείνεται και σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί κατά τη διάρκεια της συζήτησης και στις Επιτροπές και στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια. Ποιος ήταν ο στόχος, υποτίθεται, όλων αυτών των νομοθετικών παρεμβάσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ παλιότερα και από το ΣΥΡΙΖΑ και ούτω καθεξής? Να χτυπηθεί η βία στον αθλητισμό, να χτυπηθεί η βία στις εκδηλώσεις και τις δραστηριότητες του επαγγελματικού και εμπορευματοποιημένου αθλητισμού πιο σωστά, γιατί ο αθλητισμός είναι αντίπαλος και ασυμβίβαστος με τη βία, να αντιμετωπιστεί η χειραγώγηση των αγώνων, το παράνομο χρήμα, το παράνομο στοίχημα, το ντόπινγκ και να μπουν κανόνες διαφάνειας. Αυτοί ήταν οι στόχοι που υποτίθεται επεδίωκαν όλες, μα όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις μέσω των νομοθετικών παρεμβάσεων που έκαναν στο συγκεκριμένο χώρο. Και μάλιστα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις υπήρξαν όντως και αυστηρά μέτρα, είτε σε βάρος μεμονωμένων οπαδών, φιλάθλων, ας το πούμε, που παρανομούν, είτε σε βάρος ομάδων και ούτω καθεξής. Υπήρξαν, για παράδειγμα, πολύ αυστηρές ποινές, θυμάμαι τον νόμο Κοντονή, υπήρξε θέσπιση ακόμη και ιδιώνυμων αδικημάτων σε σχέση με αδικήματα τελούμενα σε αθλητικούς χώρους, υπήρξε η επιβολή ποινών, χωρίς μάλιστα να έχουν και ανασταλτικό αποτέλεσμα, δηλαδή ακόμη κι αν γινόταν έφεση, αυτή δεν είχε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Υπήρχαν δηλαδή μια σειρά από διατάξεις, τις οποίες και εσείς σήμερα εξαγγέλλετε, οι οποίες όμως με τον έναν ή τον άλλο τρόπο έχουν υλοποιηθεί τα προηγούμενα χρόνια από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ειδικά διατάξεις που κατά τη γνώμη μας είναι πολύ επικίνδυνες για τις λαϊκές ελευθερίες, μετατρέποντας ουσιαστικά τα γήπεδα σε ένα εργαστήριο καταστολής, το οποίο φυσικά με μεθόδους σύγχρονες και μέσα, τα οποία φυσικά μετά μπορούν να επεκταχθούν. Και προκύπτει το εξής ερώτημα. Μετά από 10 χρόνια απανωτών, επανειλημμένων νομοθετικών παρεμβάσεων από όλες τις κυβερνήσεις, ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Ποιο ήταν το αποτέλεσμα μετά από 10 χρόνια? Και παλιότερα ήταν και η δική σας κυβέρνηση. Ήταν το ΠΑΣΟΚ, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Το αποτέλεσμα ήταν 0 εις το πηλίκο. 0. Όλα αυτά τα νοσηρά φαινόμενα στον χώρο του αθλητισμού παραμένουν και παραμένουν γιατί πολύ απλά παραμένουν οι αιτίες που τα γεννούν και τα γιγαντώνουν. Γιατί κανένας μα κανένας από τους προηγούμενους νόμους δεν αντιμετώπισε στο ελάχιστο αυτές τις αιτίες. Το μόνο που έκαναν οι προηγούμενοι νόμοι και ο σημερινός νόμος κάνει αυτό ήταν να προσπαθούν να διαχειριστούν τα συμπτώματα και τις συνέπειες, αλλά όχι να αντιμετωπίζουν τις πραγματικές αιτίες. Σαν να δίνεις δηλαδή ασπιρίνη σε ένα βαριά άρρωστο. Οι αιτίες έμεναν πάντα στο απειρόβλητο. Και κυρίως έμενε στο απειρόβλητο η βασική αιτία. Ότι δηλαδή στο χώρο του αθλητισμού και ιδιαίτερα των πιο δημοφιλών σπορ, τον λιμένονται ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα. Συμφέροντα που υπηρετούν τους δικούς τους σχεδιασμούς, συμφέροντα που ανταγωνίζονται μεταξύ τους και μάλιστα μεταφέρουν και στον αθλητισμό επιχειρηματικούς ανταγωνισμούς που μπορεί να έχουν σε άλλα πεδία της οικονομίας, συμφέροντα που διαπλέκονται με το κράτος και τις κυβερνήσεις προκειμένου να υπηρετούνται διαμέσου των ομάδων άλλου είδους στόχοι, είτε επιχειρηματικοί, είτε πολιτικοί, είτε και τα δύο και πάει λέγοντας. Υπόθηκε πριν από έναν ομιλητή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Τσιγκρή, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι ελληνικό φαινόμενο αυτό. Ότι στην Αγγλία, σε άλλες χώρες κτλ. Έχουν καθαρίσει με τη βία. Δεν υπάρχει τίποτα ψευδέστερο από αυτό. Όλα αυτά τα φαινόμενα της βίας, του παράνομου στοιχηματισμού, της χειραγώγησης αγώνων και πάει λέγοντας, υπάρχουν σε όλες τις χώρες
ακόμη και σε αυτές που διαφημίζονται ως αθλητικά προηγμένες. Τι να πιάσουμε, Ιταλία τα σκάνδαλα στο ποδόσφαιρο, παλιότερα στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Αγγλία επεισόδια. Πριν μια εβδομάδα συνελήφθησαν 28 οπαδοί με αφορμή το ντέρμπι Μπέτις Σεβίλη, το τοπικό ντέρμπι. Άρα λοιπόν πού αντιμετωπίστηκαν, σε ποια χώρα έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα φαινόμενα. Αυτό που έχει γίνει σε άλλες χώρες, ποιο είναι. Η βία που έχει κοινωνικά αίτια να τη μεταφέρουν έξω από το γήπεδο και να την πάνε παραδίπλα. Στις γειτονιές, στις πλατείες και στις συνοικίες. Για να προστατεύσουν το εμπορικό προϊόν. Αυτό έχουν καταφέρει. Αυτό έχουν καταφέρει. Δεν έχουν αντιμετωπίσει τη βία που λέω ξανά έχει, είναι κοινωνικό φαινόμενο και έχει κοινωνικά αίτια. Στην Ελλάδα υπάρχει και ένα ακόμη ζήτημα που το έχουμε θέσει κατά καιρούς. Ποιο είναι αυτό? Και σε χώρες όπως η Ελλάδα, επειδή η αγορά είναι αντικειμενικά μικρή, ένα πολύ μεγάλο μέρος των κερδών και των εσόδων για τους διάφορους μεγαλοεπιχειρηματίες υπάρχει μέσα από την παραοικονομία, μέσα από άλλες πηγές και άλλους τρόπους. Δεν υπάρχει, κυρίες και κύριοι, λογικός άνθρωπος ή αγνός φίλαθλος που να μην τα βλέπει όλα αυτά. Να μην τα βλέπει, να μην τα διαπιστώνει. Ο κόσμος το έχει τούμπανο και εσείς κρυφό καμάρι. Και όλες οι μέχρι σήμερα νομοθετικές ρυθμίσεις δεν μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα, γιατί δεν ήθελαν να ακυρώσουν και να συγκρουστούν στο ελάχιστο με την επιχειρηματική δράση στον χώρο του αθλητισμού που οδηγεί στο κυνήγι του κέρδους και αποτελεί την αιτία για την αναπαραγωγή τέτοιων φαινομένων και όλης αυτής της απείλας που υπάρχει στον χώρο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Δεν δεχτήκατε και εσείς και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στοιχειώδεις προτάσεις που έγιναν από τη μεριά του ΚΚΕ και αναφέρθηκαν πριν και από τον εισηγητή μας, όπως είναι η παγωγή των αθλητικών ανωνύμων εταιριών στο Υπουργείο Ανάπτυξης ή η απαγόρευση της συμμετοχής ελληνικών ομάδων στις λίστες του στοιχήματος. Αυτή την πολιτική ακολούθησε και η προηγούμενη κυβέρνηση και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ίσως με διαφορετικές προτιμήσεις σε ορισμένους επιχειρηματίες. Όμως η πολιτική ήταν η ίδια. Θυμόμαστε όλοι τις χαριστικές ρυθμίσεις για γήπεδα, τις χαριστικές ρυθμίσεις με διαγραφές προστήμων, όπως επίσης θυμόμαστε στο αθλητικό νομοσχέδιο της προηγούμενης κυβέρνησης να καταργείται μέχρι και το ασυμβίβαστο που υπήρχε ένας μέτοχος ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας να είναι ταυτόχρονα και μέτοχος στοιχηματικής εταιρείας. Και αυτό ακόμη που ήταν ένα φύλος οικείς, δεν ήταν και τίποτα, και αυτό ακόμη όμως καταργήθηκε με την προηγούμενη κυβέρνηση. Εμείς πάντα επισημέναμε αυτά τα ζητήματα και παρά το γεγονός ότι μπορεί κάποιες επιμέρους διατάξεις να τις ψηφίζαμε, ετούτοις ξεκαθαρίζαμε ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα ουσιαστικά. Όπως και έγινε. Όπως δεν πρόκειται να αλλάξει και με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, γιατί και εσείς κινείστε στην ίδια απολύτως λογική και όχι μόνο κινείστε, αλλά την ενισχύετε με σωρία από διατάξεις που υπάρχουν μέσα στο νομοσχέδιο και οι οποίες ευνοούν την επιχειρηματική δράση στον χώρο του αθλητισμού. Όπως είναι για παράδειγμα η απευθείας ανάθεση στις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες της αξιοποίησης, χρήσης και διαχείρισης Ολυμπιακών εγκαταστάσεων με διάφορα προσχήματα, απαλλάσσοντας το κράτος από την ευθύνη χρηματοδότησης για τη συντήρηση και τη λειτουργία, αντί να αξιοποιηθούν αυτές οι εγκαταστάσεις για την προαγωγή του αθλητισμού, ή η μετατροπή του νομικού καθεστώτος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής σε νομικό πρόσωπο, από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, ανοίγοντας το δρόμο έτσι ώστε τα περιουσιακά στοιχεία της ΕΟΕ, οι εγκαταστάσεις, η συνολική κινητή και ακίνητη περιουσία να πέσουν στα νύχια επίδοξων οικονομικών συμφερόντων. Μιλάμε ουσιαστικά λοιπόν για ένα αθλητικό νομοσχέδιο, κατόνομα αθλητικό νομοσχέδιο, που δεν ασχολείται καθόλου με τον αθλητισμό. Δεν ασχολείται με το άθλημα, με το κάθε άθλημα και τα προβλήματά του. Δεν ασχολείται με τα σωματεία και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε αυτά. Δεν ασχολείται με τα ζητήματα ανάπτυξης υποδομών και χώρων άθλησης.
δεν ασχολείται με τη χρηματοδότηση που πρέπει να υπάρξει. Δηλαδή, με όλα όσα αφορούν την οικογένεια, τους γονείς, την προσπάθεια που κάνουν, την αγωνία που έχουν για να στηρίξουν τα παιδιά τους. Βέβαια, ασχολείστε με τις θητείες, ασχολείστε με τα όρια ηλικίας, κάναμε αναλυτική σύντηση, λες και αυτό είναι το πρόβλημα του αθλητισμού. Μιλάτε για ανανέωση, το είπαμε και πριν. Την ανανέωση δεν την επιβάλλεις όμως και μάλιστα με τέτοιου νόμους. Την καλλιεργείς, την προετοιμάζεις, διασφαλίζεις τη συμμετοχή, εκπαιδεύεις τους γονείς, τον κόσμο που συμμετέχει στα σωματεία, έτσι ώστε να αναδεικνύονται στελέχη από αυτά και φυσικά καλλιεργείς έτσι ώστε οι αθλητές που ολοκληρώνουν την ενεργό δράση να μπορούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στα κοινά των σωματείων και των, αθλητισμών και των ομοσπονδιών. Τι σχέση έχει αυτό που πάτε να κάνετε με αυτό που συμβαίνει σήμερα στα ερασιτεχνικά σωματεία που αποτελούν και τη βάση του αθλητισμού? Έχετε ιδέα τι συμβαίνει σήμερα στα ερασιτεχνικά σωματεία? Έχετε ιδέα ότι υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν από την τσέπη τους και από το ιστέρημά τους για να λειτουργούν και να συντηρούνται αυτά τα σωματεία, είτε είναι γονείς, είτε είναι προπονητές, είτε είναι παράγοντες με την καλή έννοια, όχι με την εκχυδαϊσμένη έτσι όπως έχει επικρατήσει? Όχι ότι εκεί δεν υπάρχουν προβλήματα, και στον ερασιτεχνικό αθλητισμό υπάρχουν προβλήματα, γιατί και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός έχει δηλητηριαστεί και λειτουργεί εν πολλής κατ' εικόνα και καθομοίωση του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Όμως υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μία μάχη, αφαιρώνουν χρόνο, χρήμα και ούτω καθεξής, αλλά έχουν και τα όρια αντοχής. Πώς ευνοείται επομένως την ανανέωση σε όλα τα επίπεδα? Ίσα-ίσα, με τη συνολικότερη πολιτική σας αποθαρρύνετε την ανανέωση και τη συμμετοχή αυτού του κόσμου στα δρόμενα των σωματείων και αφήνετε, δύο λεπτά κυρία Πρόεδρε, και αφήνετε ουσιαστικά τον αθλητισμό στα μεγάλα πορτοφόλια και στα πολύ μεγάλα πορτοφόλια. Αυτό κάνετε. Είπατε ότι σε σχέση με τις θητείες ότι υπάρχει οι διεθνείς βέλτιστες πρακτικές σε σχέση με όλα αυτά. Σε αυτό σας απάντησαν οι φορείς κατά τη διάρκεια της ακρόασης των φορέων. Όπως επίσης σας απάντησαν ότι είναι άλλο η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή που τα μέλη της δεν εκλέγονται και αυτή βάζει θητείες και βάζει η ίδια θητείες στον εαυτό της. Δεν τις βάζει κάποιος από τα πάνω και είναι άλλο πράγμα οι αθλητικές ομοσπονδίες που τα μέλη της είναι αιρετοί. Λέτε επίσης ότι θητείες και όρια ηλικίας προτείνουν και οι διεθνείς ομοσπονδίες. Η FIFA, η IAAF κτλ. Ας τις επιβάλλουν αυτές. Εσείς δεν είστε πρόεδρος της IAAF. Σας εύχομαι να γίνετε αν θέλετε πρόεδρος της IAAF. Δεν είστε όμως, είστε υπουργός αθλητισμού. Δεν έχετε επομένως κανένα λόγο, μα κανένα λόγο, να προσπαθείτε με κρατικές και κυβερνητικές παρεμβάσεις να επιβάλλετε τέτοιου είδους μέτρα. Λέτε επίσης για φαινόμενα διαφθοράς, αδιαφάνειας, αρχαιρεσίες, διασπάθησης δημοσίου χρήματος κτλ. Κτλ. Συγκεκριμένα, φέρτε στοιχεία και εμείς είμαστε μαζί σας. Είμαστε μαζί σας, αν αποδειχθούν αυτά, να αντιμετωπιστούν. Αλλά συγκεκριμένα ζητήματα. Όχι λάσπη στον ανεμιστήρα μόνο και μόνο για να δημιουργούνται εντυπώσεις. Αυτό είναι το ζήτημα. Άρα λοιπόν είναι άλλο πράγμα η διαφωνία με τον τρόπο που μπορεί να λειτουργούν οι ομοσπονδίες και εμείς έχουμε πάρα πολλές διαφωνίες με τις ομοσπονδίες και με την πολιτική τους κτλ. Και είναι άλλο πράγμα οι ομές κρατικές παρεμβάσεις για να ελέγξετε το χώρο του αθλητισμού. Η δική μας αντίληψη, και τελειώνω κυρία Πρόεδρε, βρίσκεται στην αντίπερα όχθη. Ο αθλητισμός, και όχι στενά ο αθλητισμός, η φυσική αγωγή, η σωματική άσκηση, αποτελεί ανάγκη, αποτελεί δικαίωμα του λαού και της νεολαίας, το οποίο πρέπει να διεκδικήσει μαζί με όλα τα άλλα δικαιώματα. Για σας, ο αθλητισμός είναι εμπόρευμα και πεδίο κερδοφορίας. Και η σχέση του λαού και της νεολαίας με αυτόν είναι σχέση ενός πελάτη με ένα εμπορικό προϊόν. Εμείς έχουμε διαφορετική αντίληψη. Θεωρούμε ότι ο αθλητισμός, όταν καλλιεργείται συστηματικά, διαμορφώνει στάση ζωής, συμβάλλει ώστε ο άνθρωπος να γίνεται ενεργητικός και δραστήριος,
ευνοεί τη διάθεση και τη βούληση. Και αυτός που έχει υπάρξει ο ίδιος αθλητής, που ξέρει τους κανόνες ενός αθλήματος, μπορεί αύριο να γίνει και καλός φίλαθλος. Δυστυχώς σήμερα η πλειοψηφία του λαού δεν έχει τη δυνατότητα πρόσβασης ενεργητικής συμμετοχής στην άθληση και στα ωφέλη της. Με πολύ σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις, είναι χαρακτηριστικό για το ότι οι νέοι στη χώρα μας είναι πρωταθλητές σε μυοσκελετικά προβλήματα, παχυσαρκίες και ούτω καθεξής. Εμείς με αυτή την πραγματικότητα δεν συμβιβαζόμαστε, αντίθετα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπερασπίζουμε το δικαίωμα της νεολαίας και όλου του λαού στον αθλητισμό.